Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει, λέει ο λαός. Αυτό ακριβώς κάνουν επί δεκαετίες όλες οι κυβερνήσεις οι ελληνικές για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών της περίοδου της κατοχής. Και κάπως έτσι, επί 74 χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις ψάχνουν τη στιγμή εκείνη την κατάλληλη για να υποβάλουν το αίτημα στη Γερμανία και ακόμα δεν τη βρήκαν αυτή τη στιγμή. Θυμίζουμε εδώ ότι με το τέλος του πολέμου και τη συντριβή του ναζισμού το 1945 η Ελεύθερη Ελλάδα, η εφημερίδα του ΕΑΜ, παρουσίαζε τότε μια μεγάλη έρευνα του αξέχαστου κομμουνιστή δημοσιογράφου Κώστα Βιδάλη για τις καταστροφές, τη λαιλασία, τις διαρπαγές και όλες εκείνες τις τεράστιες θυσίες που υπέστη ο λαός μας στα χρόνια της κατοχής. Αυτή η έρευνα αποτελεί και την πρώτη θεμελίωση του λαϊκού αιτήματος να επανορθώσουν οι κατακτητές και να αποζημιώσουν επιτέλους τον ελληνικό λαό για τα δεινά που του προκάλεσαν. Και δεν είναι λίγα. Η Ελλάδα είχε τα περισσότερα θύματα την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε αναλογία με τον πληθυσμό της και οι θυσίες της για την αντιφασιστική νίκη καταλέγονται αμέσως μετά τις θυσίες της Σοβιετικής Ένωσης. Κι όμως αυτά τα δίκαια του λαού μας που θεμελιώθηκαν στον αντιφασιστικό του αγώνα με πρωτοστάτη το ΚΚΕ και στα ανίκουστα εγκλήματα των χιτλεροφασιστών και των ντόπιων συνεργατών τους σε βάρος αμάχων, γυναικών, γερόντων, παιδιών, ακόμα και βρεφών, ακόμα περιμένουν. Γιατί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Γερμανία ποτέ δεν πλήρωσε πραγματικά αποζημιώσεις στη χώρα μας, ούτε για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο σε βάρος του λαού μας, ούτε για την επιστροφή των λαιλατημένων αρχαιολογικών θησαυρών, ούτε για τα ολοκαυτώματα που προκάλεσε στο Δίστομο, τα Καλάβρητα, το Χορτιάτι και τόσα άλλα. Και ας τα αποφάσισε όλα αυτά η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης του Παρισιού από το 1946 και ας μην υπάρχει από το 1990 και δόθε με την επανένωση της Γερμανίας κανένα νομικό πρόσχημα πια για την εκπλήρωση αυτών της των υποχρεώσεων. Εδώ όμως πρέπει να υποθεί και μια πικρή, πολύ πικρή αλήθεια. Η ελληνική αστική τάξη ποτέ δεν νοιάστηκε πραγματικά για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Όχι μόνο γιατί αυτοί που πλήρωσαν το βαρύ φόρο αίματος και καταστροφής της φασιστικής κατοχής ήταν η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τη στιγμή που σημαντικά τμήματα της ελληνικής αστικής τάξης συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και πλούτησαν, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά κυρίως γιατί δεν θέλει να πειραχτούν ούτε στο ελάχιστο οι διεθνείς της συμμαχίες μέσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι εξηγείται γιατί διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι αστικές όπως και οι σημερινοί, όχι μόνο αρνήθηκαν να διεκδικήσουν από τη Γερμανία τις δίκαιες αυτές απαιτήσεις, αλλά με τους χειρισμούς τους υπονομεύουν και την ικανοποίησή τους, ενισχύοντας έτσι την προκλητική στάση των αστικών γερμανικών κυβερνήσεων. Η κυβερνητική θητεία, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκαλυπτική. Μπορεί όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τα λόγια του να τάκοβε παχιά και να σήκωνε μεγάλο κουρνιαχτό για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, στην πράξη όμως λούφαζε και δεν έκανε τίποτα το ουσιαστικό για να τις διεκδικήσει. Όχι βέβαια γιατί του έλειπε κάποιο ψήφισμα της Βουλής. Τέτοιο ψήφισμα, ας πούμε, υπάρχει για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, αλλά για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μεγαλύτερη αξία έχει μάλλον η συμμαχία της με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Όχι λοιπόν γιατί του έλειπε κάποιο ψήφισμα της Βουλής, σαν αυτό που προτείνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να συγκαλύψει τη συνειδητή του αδράνεια που είχε ως κυβέρνηση για το θέμα.
αλλά γιατί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ενοχλεί με τέτοιες διεκδικήσεις τους φίλους και συμμάχους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για τη γερμανική κυβέρνηση. Αρκεί να θυμηθούμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στη χώρα μας το πώς ο κύριος Τσίπρας αυτό το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων το προσπέρασε στα πεταχτά με μισή κουβέντα, προκειμένου να μην ψυχρανθούν οι συμμαχίες της ελληνικής άρχουσας τάξης με το γερμανικό κεφάλαιο. Και ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, λίγο πριν τις εκλογές, εντελώς μα εντελώς τυχαία, ο ΣΥΡΙΖΑ θυμάται το ζήτημα των γερμανικών οφειλών, για το οποίο 4 χρόνια τώρα αδρανεί. Ξέρετε όμως, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που έχουν ένα τέτοιο ιστορικό, πολιτικό και ηθικό βάρος, τέτοιο ακριβώς ζήτημα είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις, για το οποίο ούτε δικαιούται κανείς να υποκρίνεται και ούτε πολύ περισσότερο να παίζει προεκλογικά παιχνίδια μαζί τους. Γιατί αυτό ακριβώς κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις γερμανικές οφειλές. Το καλοκαίρι του 2016 ολοκλήρωσε το έργο της η Επιτροπή για το θέμα η διακομματική και φέτος, 3 χρόνια μετά, έρχεται στην Ολομέλεια η έκθεσή της. Και τι λέει παρακαλώ αυτή η έκθεση, με την οποία ασφαλώς και δεν συμφώνησε το ΚΚΕ, από τη μια δεν περιλαμβάνει καμία συγκεκριμένη απέτηση προς την ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις και από την άλλη ξεπλένει μια χαρά και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αποσιωπώντας τις τεράστιες ευθύνες τους για το θέμα. Όσο για το διατάφτα, για τη διεκδίκηση δηλαδή στην πράξη των γερμανικών οφειλών και όχι στα λόγια, αυτή παραπέμπεται ξανά στις ελληνικές καλένδες μέσα από περίτεχνες διατυπώσεις περί χάραξης γενικών και επιμέρους κατευθύνσεων και αφού προηγηθεί εθνικός διάλογος. Ζήσε Μάη μου δηλαδή, να φας τριφύλι. Τι μπορούσε όμως, τι μπορούσε να περιμένει κανείς από μια κυβέρνηση όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, που έφτασε στο σημείο να μην απαντήσει ποτέ στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου και στην ερώτηση αυτής της Επιτροπής για το αν η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί τελικά ή όχι τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μιλάμε για την αναφορά που κατατέθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών και Απογόνων της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με τη στήριξη των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ, η οποία έθετε το ζήτημα των γερμανικών οφειλών προς τον ελληνικό λαό και η οποία βεβαίως αναφορά και λόγω της απαράδεκτης στάσης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στο αρχείο χωρίς συζήτηση. Κάπως έτσι χτίζει μάλλον τα προοδευτικά του μέτωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ΣΥΡΙΖΑ με τους σοσιαλδημοκράτες και τους υπόλοιπους που ούτε να ακούσουν θέλουν για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όσο για μας, για το ΚΚΕ, και κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε, όπως τότε στάθηκε η ψυχή του λαού μας στον ηρωικό του αγώνα κατά του φασισμού με τον ΕΛΑΣ και με το ΕΑΜ, έτσι και τώρα σταθερά ζητά από τις ελληνικές κυβερνήσεις να διεκδικήσουν επιτέλους έμπρακτα τις πολεμικές επανορθώσεις της Γερμανίας για τις καταστροφές που προκάλεσε, για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, για τους κλεμμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς και για τις οφειλόμενες αποζημιώσεις της στους συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων των ναζιστικών εγκλημάτων σε όλη τη χώρα. Ευχαριστώ.